Φίλε και φίλοι του Lama Games TV, καλώ ορίσατε σε ένα ακόμα αξίζει ή όχι. Αυτή τη φορά κάτι τελείω διαφορετικό. Αξίζει ή όχι το NHL 2024. Ναι, λοιπόν, το Lama Games επιστρέφει σε αθλητικά games και τι καλύτερο από το hockey στον πάγο. Έτσι λοιπόν, όπω βλέπουμε εδώ, το παιχνίδι έχουμε ξεκινήσει ήδη και έχουμε φτιάξει ένα δικό μα χαρακτήρα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο story mode όπως βλέπουμε εδώ, έχουμε και τις επιλογές uh, του χαρακτήρα. Απαντάμε προσωπικά στο πώς μας ενδιαφέρει όχι. Μπορώ να πω, η αλήθεια είναι... Είναι το πρώτο μου NHL που παίζω μετά από τουλάχιστον 10 χρόνια πλας. Ε, η αλήθεια είναι, δεν έχω επαφή με το συγκεκριμένο franchise, για να είμαι ειλικρινής, και είναι κάτι το οποίο δεν θέλω να σας... Uh, δεν θα ήθελα να σας πω ψέματα. Ε, πραγματικά από έχω τσεκάρει και έχω ελέγξει, ε, το παιχνίδι έχει καινούρια πράγματα. Μάλιστα υπάρχει ένα νέο engine αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο κάνει το παιχνίδι μας ακόμα πιο όμορφο. Οι παίκτες έχουν αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε ότι έχουν ένα αρκετά καλό momentum σε σχέση με αντίθετα προηγούμενα παιχνίδια. Ε, μπορώ να πω πραγματικά επίσης ότι το ρόστερ φυσικά είναι καταπληκτικό. Υπάρχει ό,τι χρειάζεται ε, και πραγματικά η exhaust engine όπω ανέφερα δείχνει κάποια πράγματα τα οποία κάνουν το παιχνίδι ακόμα καλύτερο από όλα. Εδώ βλέπουμε, έτσι, οι διαφορές που έχουμε, μπλα-μπλα, χαρακτήρες, καθώς προχρονάει. Θα σας δείξουμε και gameplay, φυσικά. Εν πάρει περίπτωση μην δείτε gameplay. <laughs> Απλά, ήθελα να σας δείξω λίγο, όπως βλέπετε εδώ, τα πράγματα τα οποία κερδίζουμε, μπορούμε να προχωρήσουμε. Πάμε, λοιπόν. Έχουμε, δίνουμε συνεντεύξεις, μέχρι να πάμε στο σημείο στο οποίο θα χρειαστεί να παίξουμε ένα παιχνίδι. Εδώ αποφασίζουμε τι θα διαλέξουμε. Εδώ ανεβάζουμε τα στατιστικά μας με βάση τις συζητήσεις που έχουμε με τους δημοσιογράφους. Κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και θα σας προχωράμε, παίζουμε με το χαρακτήρα μας και παίζουμε στα παιχνίδια. Γενικά η EA έχει φροντίσει να καλύπτει πάρα πολύ όμορφα το story mode. Πάμε λοιπόν να παίξουμε το παιχνίδι. Τα φέρνουμε στο custom το οποίο υπάρχει. Να δούμε λοιπόν και λίγο από το gameplay του παιχνίδιου μας. Είμαστε έτοιμοι, προφανώ και είμαστε. Οι Blazers είναι έτοιμοι εδώ. Hey, για να είμαι ειλικρινή, το... το... συγκεκριμένο game μου κάνει. Μου βγάζει περίεργα feelings διότι έχω μια τεράστια αγάπη για όσους δεν το γνωρίζουν με το, με το hockey λόγω των Mighty Ducks. Τρομερή σειρά. Πάμε λοιπόν. Εδώ βλέπουμε τι χρειάζεται να κάνουμε και τι να δούμε. Πατάμε simulation μέχρι να μας βάλει μέσα, διότι δεν είμαστε πεκταράδες αυτή τη στιγμή, είμαστε απλοί παίκτε. Και μόλις μπήκαμε κύριε και κύριοι. Χάσαμε την μπάλα βέβαια. έχουμε μείνει λίγο πίσω. Ουφ, μεγάλο λάθος από το... Γυρίζει, ζητήσαν, ξέρεις τι, ζητήσαν την μπάλα πίσω. Πήγαμε passed... εδώ και κάνουν τρομερό. Για να δούμε. Προσπαθήσουμε στο gameplay που γυρίζουμε αυτή τη στιγμή και κάνω κάνουμε και κάνω το review παράλληλα να, να βάλω και ένα γκολάκι έτσι για να μην, για να παραπονιέστε κιόλα. Η αλήθεια, η αλήθεια το, 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 το NHL και το hockey είναι τελείως διαφορετικό και όχι τόσο, και όχι, και όχι τόσο εύκολο. Παρα λίγο να βάλουμε γκολ. Επειδή με ρωτάτε πολύ, λοιπόν, θα σα πω και τη βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Η βαθμολογία από το Lama Games TV δίνει στο παιχνίδι, σαν uh, την uh, πρώτη φορά την οποία έχουμε επιστρέψει μέσα εμεί. Έχουμε τραυματιστεί κιόλα, όπω βλέπετε δυστυχώ. Λοιπόν, στη βαθμολογία δίνουμε ένα 9 στα 10. Τα γραφικά είναι πάρα πολύ καλά. Το gameplay είναι επίση φοβερό. Σίγουρα παίζει μεγάλο και, μεγάλο και βασικό ρόλο. Παίζει μεγάλο και βασικό ρόλο στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Το, οι κάρτες ε, για να παίξουμε. Μπορώ όμως να πω ότι ίσως και είναι κάπως πιο βελτιωμένο. Αυτά. Και ίσως το Battle Pass είναι λίγο κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν θα το χρησιμοποιήσω αλλά σίγουρα για τους ανθρώπους οι οποίοι λιώνουν και καίγονται σε συγκεκριμένο παιχνίδι το Battle Pass σίγουρα είναι μια must <laughs> αγορά Αυτά λοιπόν από μένα, μείνετε συντονισμένοι στο Lama Games TV να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά την Bandai Namco Ελλάς η οποία μας παρέχει τους τίτλους της EA στην Ελλάδα μείνετε συντονισμένοι, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο Take care and pack on.